Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 12 και όπως σας είχα πει λίγο πριν, στην παρέα μας έχουμε τον Θοδωρή Σαντόπουλο από την μία. Κάντε λίγη υπομονή, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα το, την ώρα του. Αλλά και το βραβευμένο σεφ τον Δημήτρη τον Πιλιώτη, με τους οποίους έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, συνέντευξη, και ειδικά με τον Δημήτρη, για την πορεία του στο εξωτερικό, για την καριέρα του στο εξωτερικό, καθώς και για το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει. Λοιπόν, θα παραχωρήσω για αρχή το λόγο στον Θοδωρή. Μανώλη, βασικά να σε ευχαριστήσω που μας παραχωρείς στην εκπομπή. Να πω ότι το εγχείρημα το έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης, δηλαδή έχει ανοίξει το εστιατόριο, απλά μια μικρή διόρθωση, και ότι θα ξεκινήσω την επόμενη εβδομάδα τις εκπομπές εδώ 1-3 το μεσημέρι, όπως έχετε συνηθίσει να με ακούτε. Λοιπόν, καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο του KIS 89 είναι ο Δημήτριος Πιλιώτης, ένας φίλος από τα παλιά θα έλεγα, αλλά ένας, όταν κάναμε την τελευταία συνέντευξη, όταν ήταν το στούντιο στην Μαρίνα, από τότε μέχρι τώρα ο Δημήτρης έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, έχει βραβευτεί στο εξωτερικό, έχει γίνει σεφ των Miami Heats και πολλά άλλα, τα οποία θα τα πούμε τώρα. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλημέρα, στη Δωρή. Σημερινή εκπομπή εδώ του KIS 89. Να πούμε επίσης ότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται και με εικόνα, εκτός από το ραδιόφωνο που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, από τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, από τα FM και το ίντερνετ, έχετε τη δυνατότητα και από το website του KIS 89 να παρακολουθείτε αυτή τη συνέντευξη με εικόνα. Είναι η νέα δράση που ξεκινήσαμε από πέρυσι και σιγά σιγά τη βελτιώνουμε ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε λίγο έτσι, πώς έφυγες από την Ελλάδα, τι έγινε τότε και έφυγες από την Ελλάδα και πήγες στην Αμερική. Κοίταξε, έχω γεννηθεί στην Αμερική, έχω επαφές με την Αμερική. Το 2010 φεύγω για ένα ταξίδι, στην ουσία για διακοπές. Κάποιοι λόγοι εκεί με κράτησαν για λίγο χρονικό διάστημα και από διακοπές και για 2 μήνες είμαι ακόμα εκεί, βρίσκομαι ακόμα εκεί. Έτσι ξεκίνησε, θα μπορούσα να πω, εν ολίγης, και το ταξίδι ακόμα συνεχίζεται, Θοδωρή. Το ταξίδι συνεχίζεται γιατί έμεινε στην Αμερική. Εκεί βρήκε, αν δεν κάνω λάθος, τον αδερφό σου, τον Βασίλη. Βρήκα τον αδερφό μου ένα άλλο εστιατόριο μικρό, ιταλικό. Διατηρούσε συνεταιρικά με κάποια άλλα άτομα. Και αυτό ήταν και το έναυσμα να μείνω εκεί. Τελείωσα τη γαλλική Gordon Blue, κορυφαία σχολή παγκοσμίως. Βρέθηκε το εστιατόριο, το Poseidon Greek, στην Washington Avenue, το οποίο το διατηρούμε μέχρι τώρα. Ήταν μια ευκαιρία, δεν μπορούσαμε να πούμε όχι και συνεχίζουμε ακόμα εκεί δυνατά. Και εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το Ποσειδόν, ένα εστιατόριο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο famous στο Miami Beach, έτσι δεν είναι, στη Φλόριντα. Όταν έρχεσαι στο Miami Beach είναι ένα εστιατόριο το οποίο πρέπει να επισκεφτείς. Και προτείνεται. Και προτείνεται από όλα τα ξενοδοχεία. Είμαστε στο top 5 seafood restaurant destination και, και number 1 ελληνικό. Εσύ λοιπόν, πότε ανακάλυψες, Δημήτρη, ότι η μαγειρική είναι στο αίμα σου? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, Θοδωρή, μαγείρευα. Ήξερα ότι το έχω, που λέμε. Από μικρό παιδί. Από το σπίτι δηλαδή. Από το σπίτι θα δεις ένα παιδί πάντα πεινασμένο και ανυπόμονο. Πάντα μαγείρευα για τον εαυτό μου. Δεν φοβόμουν τις φωτιές. Αλλά η μαγειρική δεν με άφησε μόνο στην παιδική μου ηλικία. Σε κάθε μου βήμα είχα τη μαγειρική μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή, σαν φοιτητής, θα δεις τον Δημήτρη αυτός που μαγειρεύει για όλη τη φοιτητοπαρέα. Για όλες. Πες μου. Ναι, ξέρεις, θα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θέλω να την κάνω έτσι σε ένα σεφ διακεκριμένο εδώ και πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό που αγαπάει ο άλλος στο φαγητό? Εγώ, ας πούμε, δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τη μαγειρική. Έχω ιδιαίτερη σχέση με την νοστιμιά του πιάτου. Δηλαδή να πάω κάπου και να μου αρέσει το πιάτο. Δηλαδή μπορεί να φάω ένα σολομό σαν αυτόν που έφαγα χθες στο Ποσειδόν εδώ στην Καλαμάτα, στο καινούριο κατάστημα που έχεις ανοίξει. Αλλά μπορεί να έτρωγα και μια πίτα με γύρο, ας πούμε. Δηλαδή απλά να μου αρέσει η γεύση. Τι είναι αυτό που κάνει τον μάγειρα και αργότερα σεφ και βραβευμένο να αγαπήσει τόσο πολύ το φαγητό?
Κοίταξε, το φαγητό τι είναι, αυτό είναι που, άμεσα που συνδεδεμένο τον... με όλες τις πτυχές ζωής ναι. του ανθρώπου. Το φαγητό σε κάνει... Καταρχήν, να πω ότι το πιο... ο σεφ της σημερινής εποχής έχει βγει μια... ότι είναι ένα celebrity, ότι είναι λίγο η μόδα σεφ, μαγειρική, εστιατόρια, να σου κάνω μια αναδρομή. Αυτό λέω, γιατί να είναι τόσο πολύ celebrity, ας πούμε. Κοίταξε, φαγητό κάνουμε... μαγειρεύει. Ναι, φαγητό μαγειρεύει. Δεν γίνουμε ερωτήσεις κάνω. Ναι, κάνω ναι, το ναι, δικηγόρο ναι. του διαβόλου αυτή τη στιγμή. Ναι, και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που έκανες, γιατί θα ξετυλίξω λίγο το κουβάρι. Τι σημασία είναι να είσαι σεφ. Να ξέρεις ότι ο σεφ κουβαλάει τίτλο. Τίτλο κουβαλάει μόνο ο σεφ, ο στρατηγός και ο προφέσορ. Δηλαδή, και παρόλο που έχεις παροπλήσει, έχεις φύγει δηλαδή, ο τίτλος ακολουθάει. Ο στρατηγός, ο σεφ και ο προφέσορ, να φανταστείς. Για ποιο λόγο όμως ο σεφ έχει τίτλο? Να το ξετυλίξουμε λίγο πιο, το κουβάρι πιο πριν. Ο σεφ λοιπόν θα βρει σεφ ο οποίος μαγειρεύει στο στρατό, θα δει ένα σεφ ο οποίος μαγειρεύει σε πόλεμο, θα δει ένα σεφ ο οποίος μαγειρεύει σε νοσοκομείο για αρρώστους, για παιδιά ορφανά, για μεγάλα κοινωνικά group. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνεις, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει κοινωνική ευαισθησία μέσα. Δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο έτυχε τώρα και άνοιξα. Έγινα, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα επάγγελμα, δεν θα πω κάποιο επάγγελμα, αλλά δεν είναι ένα επάγγελμα πρόσχερο, όπως νομίζει ο κόσμος. Είναι ένα επάγγελμα που κουβαλάει ιστορία και όπως σας είπα είναι και τίτλος. Και επίσης, με το φαγητό, τον άρρωστο τον κάνεις καλά. Βγαίνεις έξω με την κοπέλα σου, κάνεις ένα ραντεβού. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα ραντεβού γίνονται με φαγητό. Δεν είναι τυχαίο που λέει και ο έρωτας περνάει από το στομάχι το δωρή. Η οικογένεια δένεται στο φαγητό. Δηλαδή, θα καθίσουμε να φάμε όλοι μαζί. Το μεσημέρι, πατροπαράδοτα δηλαδή, στην Ελλάδα, πώς γίνεται. Ναι. Φυσικά. Okay. Δηλαδή, το φαγητό έχει άμεση mm-hmm. επίδραση στην κοινωνία και στη ζωή μας, mm-hmm. θα έλεγα. Άρα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και αυτός που έχει μάθει να διαχειρίζεται το φαγητό, δηλαδή όπως εσύ, ναι, ναι, ναι. Ανήκει σε μια κατηγορία. Φέρνει τον κόσμο ναι, πιο κοντά. Ναι. Κάνει τον κόσμο να αισθάνεται πιο ωραία και. Αυτό μας λείπει τώρα τη σημερινή εποχή, η Θοδωρή. Μας λείπει να έρθει ο κόσμος πιο κοντά και να αισθανθεί ο κόσμος λίγο ωραία. Δηλαδή, τι καλύτερο να περάσει μια ωραία βραδιά σε ένα ωραίο εστιατόριο, να γευτείς γεύσεις που δεν μπορεί να τις φτιάξει στο σπίτι σου και να αισθανθείς και ωραία. Δηλαδή, να ξυπνήσεις την άλλη μέρα το πρωί και να αισθανθείς ωραία. Πώς εμπνέεται ένα σεφ? Ο σεφ εμπνέεται από τις παραδόσεις πάντα. Γιατί οι συνταγές μπορεί να είναι καινούργιες, αλλά η παράδοση είναι μία. Εμπνέεται από τις. Ιδέες που έχει, έστω και από μικρό παιδί, και από τη φαντασία που έχει από μικρό παιδί. Και από τα ταξίδια του φυσικά που κάνει. Έχω ταξιδέψει σχεδόν, θα μπορούσα να πω, σε όλο το δυτικό κόσμο. Όταν εσύ δημιουργήσεις ένα πιάτο, γιατί δημιουργείς πιάτα, αυτό να το πούμε τώρα στους ακροατές του ΚΙΣ. Καλεσμένος σήμερα είναι ο σεφ, ο βραβευμένος σεφ, ο Δημήτριος Πιλιώτης, εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ. Όταν δημιουργείς ένα πιάτο, υπάρχουν άνθρωποι που έχεις επιλέξει εσύ που θα το δοκιμάσουν για να πάρεις το τελικό OK, ώστε το πιάτο αυτό να μπει στο μενού, ή εσύ το δοκιμάζεις και γνωρίζεις ότι αυτή η γεύση θα κερδίσει το καταναλωτικό κοινό? Έχουν γίνει και τα δύο. Υπάρχει συνταγή την οποία τη φαντάστηκα, τη δημιούργησα, τη δοκίμασα και είπα θα είναι επιτυχημένη. Αλλά υπάρχει και συνταγή η οποία την έφτιαξε κατά 80% και τη διορθώσαμε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στην κουζίνα. Έχουν συμβεί και τα δύο. Γίνεται έτσι να καλέσεις κόσμο, ας πούμε, φτιάξεις ένα πιάτο, να καλέσεις κόσμο όχι της κουζίνας, κόσμο άλλο. Δεν το έχω κάνει ποτέ, όχι. Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μου και να ξέρεις ότι το 80% της γεύσης είναι κοινή για όλο τον κόσμο. Δηλαδή το 20% διαφέρει. Οπότε δεν χρειάζεται. Εκτός από κάποιους οι οποίοι δεν τρώνε κάποια συγκεκριμένα φαγητά. Εκτός από αλλεργίες και κάποια πράγματα. Εσύ είσαι περισσότερο σεφ ο οποίος έχεις εξειδικευτεί στο ψάρι, έτσι μάλιστα, δεν είναι? Μάλιστα, ναι, ναι. Έλα να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Κοίταξε, το ψάρι τη σημερινή εποχή είναι ένα φαγητό το οποίο είναι φάρμακο, Θοδωρή. Όποιος γιατρό για να μιλήσει, σου πει φάει ψάρι. Κανείς δεν σου πει φάει κρέας. Και το καταλαβαίνουμε γιατί είναι υγιεινό, έχει πολλές, πάρα πολλές βιταμίνες, ωμέγα 3, να μην τα πω λίγο, τα ξέρετε αυτά. Το εστιατόριό μου λοιπόν βρίσκεται στο Miami Beach το πρώτο, το οποίο είναι ένα θαλασσινό μέρος και ο κόσμος επιλέγει το Miami Beach και επιλέγει και θαλασσινές τροφές. Με πήγε εκεί, θα έλεγα, ο ανταγωνισμός, εξειδεύθηκε εκεί. Η Ελλάδα φημίζεται κιόλας και για τα ψαρικά της. Δεν φημίζεται μόνο για τα κρεατικά της.
Δεν σου κρύβω ότι στην Αμερική νομίζει ότι η ελληνική κουζίνα είναι μόνο ψάρια κόσμος. Και οι διαγωνισμοί φυσικά, οι οποίοι πέρα μέρος και έχω κερδίσει τα βραβεία, είναι και αυτά στα ψαρικά. Εσύ τι τρως περισσότερο? Εγώ ψάρι, τρώω σολομό, τόνο. Δηλαδή έτρωγες και από πριν ψάρι? Όχι, όχι. Μικρός όταν μεγάλωσα στην Ελλάδα, μόνο κρέας έτρωγα. Το ψάρι τώρα το γύρισα στην Αμερική. Ναι. Και εκεί κατάλαβες ότι σου αρέσει το ψάρι, ναι, και σαν διατροφή δηλαδή. Έχεις ευεξία με το ψάρι. Τρως ψάρι και χορταίνεις και έχεις ευεξία. Ναι, όντως. Πάλι θα επαναλάβω αυτό το σολομό που έφαγα χθες στο Ποσειδόν Ocean View εδώ στην Καλαμάτα. Θα μιλήσουμε για αυτό το εγχείρημα το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το κρέας όσο και το οποίο το έχω δοκιμάσει 2-3 φορές και μου αρέσει. Έχεις ευεξία, ναι, ευεξία με το ψάρι. Το κρέας όσο και ωραίο να είναι, όσο και ποιότητα να έχει. Όσο είναι βαρύ. Δεν έχεις την ευεξία που έχεις με το ψάρι. Ναι, και ό,τι ώρα και να φας το ψάρι και αργά όπως τρώω εγώ, πάλι είναι σαν να μην έχεις φάει τίποτα στο τέλος. Δεν έχεις βάρος. Ωραία, έχουμε λοιπόν το Ποσειδόν στο Miami Beach, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα με τον κορονοϊό υπήρξαν προβλήματα, έτσι δεν είναι? Γιατί είδα και ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε σε αμερικάνικο κανάλι, στο οποίο μιλάς εσύ και αναφέρεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Μας κάνανε ένα lockdown ολικό όπως έγινε σε όλο τον κόσμο και μετά μας είχαν curfew, 8 η ώρα μας στέλνανε σπίτι. Δηλαδή απαγορεύεται να σερβίρεις φαγητό μετά τις 8 η ώρα, κάτι το οποίο αντιδράσαμε όλα τα εστιατόρια στην πολιτεία. Ήρθε το NBC, όπως είπες, έκανε ρεπορτάζ σε διάσημα εστιατόρια της πόλης, ένα από αυτά ήμουν και εγώ. Αντιδράσαμε και μας αφήσανε τουλάχιστον να είναι ανοιχτή η κουζίνα ως take out και delivery μέχρι τις 12. Ενώ πρώτα μας έβλεπε 8. Από ό,τι καταλαβαίνεις, τα μέτρα είναι πολύ δύσκολα εκεί. Περάσαν όμως τα δύσκολα. Έχει ανοίξει τώρα το εστιατόριο, κατά 50% capacity δηλαδή μέσα, έξω κανονικά. Φυσικά μάσκες. Έχουν φύγει τα δύσκολα, Θοδωρή. Δεν σου κρύβω, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το εστιατόριο ήταν γεμάτο. Και ευελπιστούμε να συνεχίσει έτσι. Ωραία. Οπότε εσύ δεν έγινε ξαφνικά αυτό. Αποφασίζεις ότι θέλεις να ανοίξεις και δεύτερο εστιατόριο. Και επειδή τα έχουμε πει εμείς και γνωρίζω και πράγματα τα οποία πριν τη συνέντευξη, δεν ήθελες να ανοίξεις ένα δεύτερο εστιατόριο στην Αμερική, ήθελες να το ανοίξεις στην πατρίδα σου και μάλιστα στον τόπο καταγωγής σου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Η αγάπη μου για την Καλαμάτα καταρχήν και η παρόντρηση συμπατριωτών μου και πελατών μου, θα έλεγα, του Μαϊάμι, να ανοίξω ένα δεύτερο εστιατόριο στην Ελλάδα, με έκανε να σκεφτώ ότι γιατί όχι. Παρόλο που είχα σβήσει την Ελλάδα το μυαλό μου για τα πρώτα 6 χρόνια, ότι δεν πίστευα θα επενδύσω επιχειρηματικά εδώ. Ένα ταξίδι μου το 2016 μου άλλαξε την άποψη. Να πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι από το 2010 με το 2016 είχα να έρθω Ελλάδα, 6 χρόνια. Ένα ταξίδι μου λοιπόν το 2016 μου άλλαξε την άποψη και από τη μια σκέψη που έγινε το 2016 πραγματοποιήθηκε το 2020. Και ήρθες λοιπόν στην Καλαμάτα, στην οδό, στην Αβαρίνου, με πολύ χαρά και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερες να ανοίξεις ένα πανέμορφο εστιατόριο. Ευχαριστώ πολύ. Το οποίο το προτίμησε και ο κόσμος. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την αγάπη που μας έδειξε. Άλλη μια ερώτηση. Επειδή είσαι ένας αναγνωρισμένος σεφ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελες, μήπως, λέω τώρα εγώ, κάνω μια ερώτηση, ήθελες να εξαπλωθείς και στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Ελλάδα, δηλαδή να δείξεις και στην Ελλάδα ότι αξίζεις όλες αυτές τις βραβεύσεις που έχεις αποκτήσει? Ήθελες να είσαι και στην Ευρώπη, δηλαδή όχι μόνο στην Αμερική? Δεν θα πω ότι, καταρχήν δεν έχω αποδείξει τίποτα. Το εστιατόριο μου είναι επιτυχημένο στο Μαϊάμι. Τα βραβεία είναι σε μεγάλο διαγωνισμό αναμφισβήτητης αξίας. Δηλαδή, μιλάω τώρα για όλοι οι σεφς που παίρνουν μέρος είναι παγκοσμίου κλάσης. Το Travel Challenge το ίδιο καλύπτει το διαγωνισμό. Δεν έχω να αποδείξω σε κανένα τίποτα. Ο λόγος που άνοιξα στην Ελλάδα είναι πρώτον να ανεβάσω λίγο το επίπεδο από την άποψη υπηρεσιών και γαστρονομίας, χωρίς να υποτιμώ κανένα άλλο εστιατόριο, μην να παρεξηγηθώ. Αλλά αυτό που έμαθα πολύ καλά, αυτή την εμπειρία που έχω στην Αμερική, να τη μεταφέρω και στην πόλη μου. Αυτό ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα δεν έχω βλέψεις για να σταματήσω. Θέλω κι άλλο εστιατόριο να ανοίξω, και τρίτο, και τέταρτο, και πέμπτο, και όσο πάμε. Τα σχέδια δεν σταματάνε. Ενώ ένα σεφ ο οποίος διακρίνεται στον τόπο του, στον τόπο που δουλεύει δηλαδή στην Αμερική,
και στις περιοχές περιφερειακά του Μαϊάμι. Δεν θέλει να κάνει καριέρα και στην Ευρώπη. Αυτό εννοώ, αυτό μέσα από την ερώτηση. Η Ευρώπη... Όχι ότι δεν είσαι γνωστός στην Ελλάδα, γιατί έχεις εμφανιστεί και σε όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά δεν θέλει να κάνει, να είναι και εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Φυσικά ένα ελληνικό θεατόριο, όπως είμαστε εμείς στην Αμερική, είναι πολύ σημαντικό να είναι και στην Ελλάδα. Δεν το συζητώ. Ωραία. Και για να κάνεις και αλυσίδα, η βάση σου πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Άρα το σκέφτηκες και έτσι. Και έτσι, και έτσι. Αλλά πιο πολύ η αγάπη μου για την πατρίδα μου. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα σε αυτές τις βραβεύσεις, να μας αναλύσεις λίγο σε τι επίπεδο είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτεται κάθε χρόνο από το Travel Channel. Οι chefs που παίρνουν μέρος είναι ήδη αναγνωρισμένοι, είναι leaders, είναι executive chefs σε μεγάλα ξενοδοχεία ή μεγάλες αλυσίδες. Ο πιο μικρός είναι 40-45 χρονών που λαμβάνει μέρος. Και είναι... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θέλεις. Ναι. Για να έχουμε καλύτερο ήχο. Ναι. Και να φανταστείς ότι το πρεσινό βραβείο που κέρδισε το 2019 κέρδισε τον executive chef του Zuma Restaurant. Τα Zuma είναι Λόντον, Νέα Υόρκη, τώρα και στη Μύκονο. Και ήταν ο executive του Epic Hotel, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο ποτάμι του Miami, στο Miami River. Είναι ένας διαγωνισμός που μόνο που είσαι μέσα σε αυτό το διαγωνισμό, που είναι όλα τα social media της Αμερικής, με 2.000 κόσμο να ψηφίζει και ο κόσμος και με εισιτήριο 1.500 δολαρίων. Μόνο και μόνο που στο διαγωνισμό έχει πετύχει. Ναι, τεράστιο. Δεν χρειάζεται να κερδίσει. Ναι, όντως είναι τεράστιο. Και ίσως νομίζω με αυτή η λογική που πήγαινα, γι' αυτό κέρδισε και διαγωνισμού. Ξέρεις γιατί σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις για τον εξής λόγο. Γιατί πολλοί δεν σε ήξεραν και σε γνώρισαν τώρα που ήρθες στην Καλαμάτα. Δημήτριος Πιλιώτης, από πού είναι, από εκεί. Έχει έρθει με τον αδερφό του και άνοιξε ένα μαγαζί. Γι' αυτό κάνουμε έτσι αυτή την αναδρομή και κάνω και κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να φαίνονται χαζές, αλλά για κάποιον ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν σε γνωρίζει. Ερώτηση χαζή δεν υπάρχει, δηλαδή. Ναι. Απάντηση χαζή υπάρχει. Για κάποιον ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, να θυμίσω επίσης ότι καλεσμένος στο στούντιο του KISS είναι ο Δημήτρης Πιλιώτης, ο διακεκριμένος σεφ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μαϊάμι, που άνοιξε πρόσφατα εδώ ένα όμορφο εστιατόριο στη Ναβαρίνου, το Poseidon Ocean View. Κάνουμε και ραδιόφωνο, δεν είναι μόνο τηλεόραση. Είναι λίγο... Πρέπει να θυμίζουμε και στους ακροατές που μας ακούνε και δεν μας βλέπουν ποιος βρίσκεται μέσα στο στούντιο, με ποιον μιλάει ο Σαραντόπουλος αυτή την ώρα. Κάνω αυτές λοιπόν τις ερωτήσεις έτσι για να μπορεί να σε μάθει ο κόσμος καλύτερα. Με τον μπάσκετ πώς έμπλεξες? Σίγουρα δεν παίζεις λόγω ύψους. Ναι, ναι. Αν και ήμουν καλός μικρός, αλλά λόγω ύψους πήγα στο ποδόσφαιρο. Άλλωστε το παρατσούκλι μου είναι Μαραντόνα, να ξέρεις. Ωραία. Ήμουν καλός και στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ λόγω της συμμετοχής μου στον τελικών και των βραβείων ήρθε μια πρόσκληση από το Miami Heat, το οποίο κάνει ένα Chef Activation Table, λέγεται. Κάνει ένα πρόγραμμα, culinary program, το οποίο καλεί τους 10 καλύτερους chefs της πόλης, τους οποίους αξίζει να δοκιμάσει την κουζίνα και να μαγειρέψει για τους elite. Οι elite ticket holders, creme of the creme, Θεοδωρή. Εκεί θα δεις Hollywoodianους αστέρες, rappers, τραγουδιστές, Jennifer Lopez, Drake, Kim Kardashian, όλοι, senators, μεγάλοι επιχειρηματίες. Όλοι οι αφρόκρεμα, θα έλεγα, της Αμερικής, θα τους δεις σε αυτά τα εστιατόρια. Τα οποία είναι εστιατόρια μη προσβάσιμα από κανέναν, εκτός από αυτούς που πατάνε παρκέ. Βγαίνει αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν. Με καλούν δοκιμαστικά την πρώτη μέρα να δουν τι γίνεται. Είναι 2018, 2 Δεκεμβρίου. Το πρώτο event που κάναμε, το Miami Heat κέρδισε τους Utah Jazz. Και εμείς καταπλήξαμε το κοινό και τον ιδιοκτήτη του Miami Heat. Και από εκεί έγινε το συμβόλαιο, το οποίο έχω ακόμα δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Μαγείρευα σε 4 παιχνίδια το χρόνο, σε επιλεγμένα παιχνίδια, ελληνική κουζίνα. Δηλαδή μεταφέρω το Poseidon στα 2 εστιατόρια τα VIP, σύνολο 400 άτομα, 200 και 200. Και είμαι και δίνω και συνταγή κάθε μια φορά τη βδομάδα σε όλους τους ticket holders. Να θυμίσω ότι το ένα εισιτήριο που κοστίζει από 60 έως 100.000 δολάρια που πατάει παρκέ το χρόνο. Για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο που κυκλοφορεί εκεί. Ναι, είναι εκεί θα δεις ένα βίντεο γκολ δικό μου με τη φωτογραφία μου 10 μέτρων, το οποίο γράφει Σεφ Δημήτρης Πιλιώτης, Poseidon Greek Cuisine, Poseidon Greek Restaurant, μαγειρεύει σήμερα στα VIP. Γίνεται μια τεράστια διαφήμιση πάνω στο όνομά μου και οι γνωριμίες που έχω κάνει εκεί, Θεοδωρή, δεν σου κρύβω ότι
ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Είναι το μάρκετινγκ που έχουν οι Αμερικάνοι, το οποίο είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι απίστευτο. Και... δηλαδή θα αναδείξουν από τον σεφ μέχρι τον οποιονδήποτε μπλέκεται, κυρίως με το NBA. Να πούμε επίσης ότι οι Miami Heat απέκλεισαν πριν από λίγες μέρες την ομάδα του Αντετοκούμπο. Έχω μαγειρέψει και για να το καμπώ, το παιχνίδι το τελευταίο, πριν τον κορονοϊό, 2 Μαρτίου, ήμουνα μέσα στο γήπεδο. Επίσης να πούμε ότι εσύ... έχεις μια ομάδα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι μαγειρεύεις εσύ ο ίδιος πάντα. Έχω τους υπότες μου. Μπράβο. Έχεις μια ομάδα από πίσω η οποία ακολουθεί τις οδηγίες σου πιστά. Εννοείται. Και ας μην βρίσκεσαι εσύ εκεί. Γιατί μπορεί κάποιος τώρα να μας ρωτήσει και να πει: για κάτσε ρε φίλε, είναι τόσο τεράστιος ο σεφ, γιατί ήρθε στην Καλαμάτα. Όπως μου έχουν κάνει αυτή την ερώτηση. Να πούμε ότι οι σεφ σε αυτό το υψηλό επίπεδο διατηρούν μια ομάδα από 5 ως 10 μαγείρους, τους οποίους τους έχουν εκπαιδεύσει εδώ και χρόνια. Σωστά. Και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους. Έτσι. Και απλά και σε πολλές περιπτώσεις το μενού το υπογράφει ο Δημήτριος Πιλιώτης, ο οποίος ακριβώς είναι ο... Δίνω τις συνταγές, είναι παιδιά που δουλεύουν χρόνια μαζί μου, ξέρουν ακριβώς όλες τις τεχνικές. Η ποιότητα παραμένει ίδια. Εντάξει, δεν έφεγα και για πάντα, θα γυρίσω τον άλλο μήνα στο Μαϊάμι, του χρόνου θα ξανά είμαι εδώ. Παίρνεις τα σύν και τα πλήν όταν θέλεις να κάνεις αλυσίδα. Όπως κουβεντιάζαμε χτες, εάν είχα τη φιλοσοφία ότι εγώ είμαι ο καλύτερος μάγειρας, εγώ δεν θα δώσω συνταγές πουθενά, θα ήμουν καταδικασμένος μέχρι τα 70 μου στην κουζίνα να μαγειρεύω. Παίρνεις τα σύν σου και τα πλήν σου, προωθείς και άλλα παιδιά και προχωράς. Ο καθένας είναι τι επιλογές κάνει. Όσον αφορά για την ερώτηση που είπες, αν ήταν τόσο καλός, γιατί ήρθε Καλαμάτα, είμαι ακόμα στο Μαϊάμι, το εστιατόριό μου είναι πετυχημένο. Απλά η πτώση που κάνει το Miami Beach το καλοκαίρι λόγω των τυφώνων μας δημιούργησε την επιθυμία να έρθουμε και στην Ελλάδα, η οποία είναι σε σεζόν ανωδική το καλοκαίρι. Μα δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι κακή επιλογή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, η Ελλάδα δεν είναι σε μεγάλη άνοδο. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι κακή επιλογή να επιλέξει κάποιος να ασχοληθεί με τη γαστρονομία και αυτού του επίπεδου την κουζίνα. Την πρώτη ήλια απλόχερα εδώ. Κάτι με το οποίο δεν το πληρώνεις ακριβά στην Αμερική. Το βρίσκεις μένα, αλλά το πληρώνεις ακριβά. Εδώ η πρώτη ύλη, τα ψάρια σου, τα τυριά σου είναι όλα εδώ, τα λάδια σου. Σου δημιουργεί την όρεξη να δημιουργήσεις. Σου φτιάχνει την όρεξη να δημιουργήσεις. Ωραία, οπότε τώρα είσαι εδώ. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Καταρχήν, οι στόχοι μου είναι το εστιατόριό μου να είναι πάντα ποιοτικό, να εξυπηρετεί τον κόσμο στο μέγιστο και ο πελάτης να φεύγει χαρούμενος. Μέσα ένα μήνα που ανοίξαμε, το πετύχαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για την αγάπη που έδειξε. Είμαστε, νομίζω, ένας μήνας sold out κάθε μέρα το εστιατόριο και συνεχίζουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Και επέλεξες ένα μαγαζί, τέλος πάντων, να είναι δίπλα ακριβώς στην παραλία. Ναι. Αυτό προφανώς γιατί η βάση της κουζίνας σου είναι το ψάρι και ήθελες να είσαι δίπλα. Σωστά, ναι, εννοείται. Κοίταξε, το προνόμιο να έχεις άμεση επαφή με τη θάλασσα είναι σε πάρα πολύ λίγα σημεία του κόσμου. Την αμεσότητα που υπάρχει στο συγκεκριμένο location και στο συγκεκριμένο εστιατόριο, νομίζω είναι φοβερό. Διάλεξα αυτό το σημείο, έφτιαξα ένα εστιατόριο δίπλα από τη θάλασσα. Τα θαλασσινά είναι η ειδικότητά μου, ψάρια επίσης, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Όσον αφορά και να συμπληρώσω την προηγούμενη ερώτηση που έκανες, όχι μόνο η Ελλάδα είναι σε άνοδο, αλλά και ο τουρισμός που έχει η Ελλάδα είναι ο ίδιος τουρισμός που έχω και στην Αμερική. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι έρχονται στην Ελλάδα πιο πολύ, Ευρωπαίοι, τον ίδιο κόσμο στην ουσία. Που προφανώς προτιμούν και αυτή την κουζίνα, έτσι δεν είναι? Ναι, τον ίδιο κόσμο. Η κουζίνα, να πούμε τώρα, ότι στο Ποσειδόν Ocean View αλλά και στο Μαϊάμι, δεν είναι μια κουζίνα που θα συναντήσεις σε μια παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης ή της Ελλάδος. Καμία σχέση. Είναι, για μίλησα μας λίγο για τα πιάτα γενικότερα. Κοίταξε, δεν έχω η φιλοσοφία μου σε κάθε πιάτο είναι να δώσω το μέγιστο της γεύσης και της ποιότητας. Μην φανταστείς ότι θα δεις μια ψαροταβέρνα κλασική. Θα δεις σολομό, όπως είπες, σερβιρμένο διαφορετικά, ένα τόνο διαφορετικά, θα δεις τόνο ταρτάρ, θα δεις σολομό σασίμι, θα δεις σεβίτσε, θα δεις συνταγές και πιάτα τα οποία θα πρέπει να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδας για να τις συναντήσεις. Θα δεις ένα μενού τελείως διαφορετικό, Θοδωρή, το οποίο είναι και νόστιμο, αλλά και κοντά σε... δεν είναι και τόσο πολύ ακριβό το μενού, το είδες. Ναι, όχι, δεν είναι τόσο ακριβό. Είναι normal. Είναι value for money, αυτό θα έλεγα εγώ, για αυτό που
προσφέρει. Σου δίνεται δυνατότητα δηλαδή να δοκιμάσεις συνταγές, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα πλήρωνες πάρα πολλά λεφτά. Επειδή σε έβλεπα ότι έβγαινες έξω, μετά τη δουλειά σου στην κουζίνα και έπαιρνες τις απόψεις του κόσμου, εσύ προσωπικά ο ίδιος, με το ντύσιμο αυτό που έχει ένα σεφ, ας πούμε. Το παρατήρησα αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγαινες από τραπέζι σε τραπέζι, δηλαδή δεν άφηνες ούτε ένα τραπέζι χωρίς να πας να ρωτήσεις. Οι εντυπώσεις που έπαιρνες, ποιες... Θετικές, πάρα πολύ θετικές, αλλά το κάνω και στο άλλο μου εστιατόριο αυτό. Κάθε πελάτης που μπαίνει στο εστιατόριό μου είναι VIP για μένα και θέλω, ακούω όλες τις απόψεις, και τις θετικές και τις αρνητικές. Πηγαίνω σε κάθε τραπέζι και ρωτάω. Φυσικά το 95% ήταν θετικές οι απαντήσεις. Ο κόσμος πολύ χαρούμενος, του άρεσαν πάρα πολύ οι γεύσεις. Είχαμε κάποια θέματα και λογικό είναι. Τώρα καινούργιο μαγαζί. Ανοίξαμε ταυτόχρονα, γίνανε πολλά πράγματα. Πιέσαμε να προλάβουμε λίγο το καλοκαίρι. Και αυτή ήταν και η ουσία που επιλέξαμε να ανοίξουμε φέτος. Να προπονηθούμε για του χρόνου, Θοδωρή. Να φανταστείτε, εγγένεια δεν έχω κάνει. Του χρόνου θα κάνω εγγένεια. Να πούμε ότι θα έχουμε και ένα event στις 27 Σεπτέμβρη, προς το απόγευμα, προς το βράδυ, όπου ο Μανώλης το γνωρίζει ήδη, θα βγούμε live από εκεί, ζωντανά, και θα υπάρχει και εικόνα, την οποία θα επιμεληθεί ο Ηλίας Σπηλιώτης εκείνο το βράδυ, οπότε θα μπορείτε να δείτε και τη ζωντανή εικόνα μέσα από το εστιατόριο του Ocean View, με την επιμέλεια βέβαια του Kiss 89 εκείνο το βράδυ, γιατί έχει γενέθλια και ο αδερφός ο Βασίλης, ο πολύ αγαπητός Βασίλης, που είστε συνέτεροι μαζί στην Αμερική και εδώ είστε πάντα μαζί, αλλά δεν είστε μόνο δύο αδέρφια. Από ό,τι ξέρω έχεις και μια αδερφή η οποία είναι γιατρός, είναι έτσι γιατρός, δεν είναι, εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συνάφησα, διατηρεί το γραφείο της. Ο αδερφός μου ο δεύτερος, ο οποίος έχει barber shop στη Φαρών, και εγώ με τον Βασίλη που είμαστε στο Μαϊάμι και εδώ συνέτεροι. Είστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Είστε πάντα μαζί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε δεμένοι, δεμένοι. Και βέβαια αξίζει να μιλήσουμε και για τον Βασίλη, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω, είναι στο backstage και ρυθμίζει τα πάντα, και τα οικονομικά, και τον βλέπω πάντα πίσω από τη σκηνή. Δεν του ξεφεύγει τίποτα, και ειλικρινά να τον ευχαριστήσω και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή το Βασίλη για τη φιλοξενία του όποτε έρχομαι στο μαγαζί, και βέβαια και εσύ που βρίσκεσαι εδώ. Ωραία, οπότε στόχος είναι να συνεχίσει την πορεία του το μαγαζί εδώ στην Καλαμάτα. Την ποιότητά του, την εξυπηρέτησή του, να καθιερωθεί, και θα δούμε σε ποιο εξωτικό μέρος θα είναι το τρίτο εστιατόριο, θα δούμε που θα πέσει. Στην Ελλάδα πάλι. Στην Ελλάδα κατά 90%, θα δούμε σε ποιο μέρος. Έχει κυκλοφορήσει και μία έτσι φήμη ότι θέλεις να κάνεις και λίγο τηλεόραση. Κοίταξε, η τηλεόραση είναι πάντα στα σχέδια ενός σεφ. Γιατί θες να μεταδώσεις τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου. Δεν θα πεις όχι σε μια τέτοια ευκαιρία, όπως δεν θα πεις όχι και σε μια ευκαιρία για ένα εστιατόριο ακόμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι αλληλένδετα. Άρα θέλεις να μεταδώσεις όλα αυτά τα πιάτα τα οποία δημιουργείς μέσα και από μια εικόνα, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό, θέλω να δείξω ότι στον κόσμο, στον απλό κόσμο, ότι δεν χρειάζεται να είσαι σεφ σαμουράι ή σεφ υψηλό προδιαγραφών για να μαγειρέψει ένα ωραίο πιάτο. Γκουρμέ, σε εισαγωγικά, που λέει απλώς ο κόσμος. Γκουρμέ είναι λίγο παρεξηγημένη λέξη. Α, για μίλησε μας λίγο για αυτό. Γκουρμέ είναι γιατί, λίγο παρεξηγημένη λέξη. Με ενδιαφέρει να ακούσει την άποψή σου. Ο κόσμος θεωρεί γκουρμέ κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταλαβαίνει τι τρως. Αυτό είναι μια φιλοσοφία ξεπερασμένη. Γκουρμέ είναι μια υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη πιάτο. Ένα ελληνικό ελαιόλαδο είναι γκουρμέ, να ξέρεις. Ένα πιάτο φτιαγμένο από ελληνικό ελαιόλαδο είναι γκουρμέ. Λογικά, μέσω από τους μισελανάτους σεφ, τους πρώτους τους Ευρωπαίους, που φτιάχνανε τα πιατάκια αυτά τα μικρά με τα main, τα 4-5 πιάτα κόρσες, θεώρησε ο κόσμος ότι γκουρμέ θα φάει κάτι πολύ μικρό, πολύ ακριβό και δεν θα καταλαβαίνει τι είναι. Αλλά είναι τελείως παρεξηγημένο. Γκουρμέ, όπως είπα, είναι πιάτο το οποίο είναι φτιαγμένο από καλές πρώτες ύλες. Το Ocean View Ποσειδών στην παραλία της Καλαμάτας είναι γκουρμέ? Είναι γκουρμέ. Είναι όλες οι πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν θα φας κάτι μικρό. Θα φας ένα αρκετά μεγάλη μερίδα και δεν θα σπάσει και την τράπεζα που λένε στην Αμερική. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ, να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Είπαμε αυτά νομίζω που θέλαμε να περάσουμε.
Τα περάσαμε, εξάλλου θα υπάρχει και εικόνα. Έκανες και δύο-τρεις ερωτήσεις σκληρές. Στους φίλους κάνω πάντα σκληρές ερωτήσεις, γιατί δεν θέλω να πιστεύει ο ακροατής ή όσοι μας παρακολουθούν τώρα και μέσω του web streaming, ότι ξέρεις ότι με το φίλο πάντα πρέπει να χαϊδεύω αυτιά, να συμφωνώ σε όλα. Γι' αυτό έκανα κάποιες σκληρές ερωτήσεις, για να αποδείξουμε και εμείς εδώ ότι κάνουμε ραδιόφωνο και δημοσιογραφία έτσι όπως πρέπει να, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και να χαρεί και ο ξάδερφος Ντίνος Σαραντόπουλος που είναι στο Μαϊάμι, που θα παρακολουθήσει αυτή τη συνέντευξη, πιθανόν όταν ξυπνήσει, να μιλήσουμε και για αυτόν, ένας τεράστιος επιστήμονας στην Αμερική. Μεγάλη μορφή. Που δεν είμαστε ξαδέρφια, απλά λέγεται Ντίνος Σαραντόπουλος και έχουμε συνωνυμία και έχουμε συνδεθεί μέσα από αυτό, μέσα από το επώνυμό μας, το οποίο είναι ίδιο, ένας τεράστιος επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, καταπληκτικός άνθρωπος, μεγάλη μορφή. Με πολύ σεβασμό από την επιστημονική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή στη θέση τη δική σου να βρίσκεται τον Τίνος, να του κάνω μια συνέντευξη. Γιατί όχι. Του χρόνου πιθανόν που θα έρθει στην Ελλάδα. Και γιατί όχι να μην την κάνουμε και στο εστιατόριο το δικό σου. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είναι και φίλος μου προσωπικός ο Ντίνος. Ο Ντίνος Σαραντόπουλος. Είναι τιμή μου, ναι. Αυτά λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήρθες στο στούντιο του ΚΙΣ. Και εμείς θα τα λέμε, εδώ είμαστε. Εννοείται. Μανώλη, σε περιμένω σήμερα να έρθεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Εδώ με λέγε. Μανώλη, το μικρόφωνο σε σένα, συνεχίζεις με την εκπομπή σου.